Και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θρίλερ σχετικά με την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζεται, με την ανησυχία να εντείνεται και τις φήμες για το τι ακριβώς συμβαίνει να οργιάζουν. Ενδεικτικό είναι πως ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε και τις σημερινές του προεκλογικές εμφανίσεις, κυρίως την επίσκεψή του στον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη. Και ενώ ήταν, Μανώλη, γνωστό πως θα την παρακολουθούσε μέσω τηλεδιάσκεψης περίπου μισή ώρα, πριν από μισή ώρα, τελικά έχουμε και νέα αναβολή, άρα και νέο θρίλερ με την υγεία του. Το θρίλερ συνεχίζεται, διότι όλοι είχαν ετοιμαστεί να δουν τον πρόεδρο στη 1.30 το μεσημέρι, όπως τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί από την τουρκική προεδρία, που θα συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη όπου για τον πυρηνικό σταθμό Ακούριο. Εκεί θα φτάσει το ρωσικό πυρηνικό καύσιμο. Θα συνδεόταν μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όμως, στη 1.30 εκδόθηκε μια νέα ανακοίνωση και πήγε η ώρα στις 4. Δηλαδή, 4 η ώρα λένε τώρα ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα εμφανιστεί, να δούμε, έτσι λένε, για να μιλήσει στα εγγένεια αυτού του πυρηνικού σταθμού. Αυτό όμως που ανησυχεί πολύ κόσμο είναι ότι αυτή η αναβολή, δηλαδή τρίτη βράδυ, είχε πει Τετάρτη θα εμφανιστεί, θα πάει σε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν πήγε πουθενά, ακυρώθηκε. Υπήρξαν διαψεύσεις από την τουρκική προεδρία ότι δεν έχει πάθει έμφραγμα, δεν έχει πάθει εγκεφαλικό, ότι είναι ένα απλό κρύωμα. 1.30 το μεσημέρι είπαν όλοι ετοιμαστήκαμε, πήγε στις 4 το απόγευμα. Τώρα όλοι περιμένουν αν στις 4 το απόγευμα αν θα εμφανιστεί, πώς θα εμφανιστεί, τι θα πει ο Πρόεδρος και αν θα ακολουθήσει. Τι συζητάνε εκεί για την υγεία του Τούρκου Προέδρου εκεί στην Τουρκία, τι λένε. Τα πάντα. Τα πάντα. Καταρχάς όλοι εδώ στην Τουρκία συζητάνε μόνο αυτό το θέμα με όποιον και να συνομιλήσουν στο τηλέφωνο. Λες καλημέρα και όλοι μετά συζητάς για τον Πρόεδρο. Γιατί είναι η ατζέντα. Από εκεί εξαρτάται το μέλλον της Τουρκίας. Σαφώς κυκλοφόρησαν και οι φήμες που ήταν από το εξωτερικό, κυρίως και από την Κίνα, αλλά και από το Ισραήλ. Εκλογές, από τα έτσι, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, είναι στις 14 Μαΐου. Ακριβώς, 14 Μαΐου είναι οι εκλογές, ο πρώτος γύρος, και ο Τούρκος πρόεδρος μέχρι στιγμής για δύο ημέρες δεν εμφανίζεται καθόλου. Λένε για το εγκεφαλικό που ενδεχομένως να πέρασε, βεβαίως διαψεύδεται. Άλλοι λένε έμφραγμα. Το αποκλείουμε σίγουρα αυτό, διότι δεν μπορεί να εμφανίσει με έμφραγμα αμέσως 10 λεπτά μετά, για να είμαστε και σοβαροί στο ζήτημα αυτό. Από εκεί πέρα όμως, στομαχικές διαταραχές έντονες. Οι γιατροί τα εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Και από εδώ και πέρα θα δούμε αν ο Τούρκος πρόεδρος μπορέσει να συνεχίσει τον προεκλογικό του αγώνα όπως τον σχεδίαζε. Και το ερώτημα είναι αν μπορεί να κυβερνήσει την Τουρκία, λένε κάποιοι, οι πολιτικοί του αντίπαλοι βέβαια, την επόμενη πενταετία. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος πολλές φορές τον έχουν αρρωστήσει, πολλές φορές τον έχουν σκοτώσει, θα έλεγα. Όλο λέγαν πεθαίνει κτλ. Και έχει επανέλθει και πολιτικά και από άποψη της υγείας. Άρα, παρακολουθούμε. Ψυχραιμία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.